Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να πείτε στον υποψήφιό σας? Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι το 38ο βίντεο και σήμερα θα μιλήσουμε για την πρώτη βασική δεξιότητα επικοινωνίας, να δείχνετε ειλικρινές ενδιαφέρον στον συνομιλητή σας. Φυσικά, το τι θα πείτε αρχικά στον υποψήφιό σας, στον συνομιλητή σας, έχει να κάνει με το αν ο υποψήφιός σας είναι κάποιο άτομο που γνωρίζετε ή που δεν γνωρίζετε. Δηλαδή, διαφορετικά θα ξεκινήσετε μια προσέγγιση αν μιλούσατε στον κολλητό σας και διαφορετικά αν μιλούσατε σε κάποιον άγνωστο που ανταποκρίθηκε από μια διαφήμιση ή που συναντήσατε τυχαία στον δρόμο. Η επόμενη γενική κατηγορία που χρειάζεται να έχετε υπόψη σας, πέρα το αν είναι γνωστός ή άγνωστος, έχει να κάνει με το για ποιο πράγμα θα του μιλήσετε. Θα του δείξετε κάτι σχετικά με την επιχειρηματική σας ευκαιρία ή κάτι σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Μετά χρειάζεται να σκεφτείτε με ποιο τρόπο θα του παρουσιάσετε αυτές τις πληροφορίες. Θα κάνετε μια παρουσίαση ένας προς έναν από κοντά. Θα κάνετε κάποιο Skype. Θα τον προσκαλέσετε σε μια επιχειρηματική παρουσίαση σε ένα ξενοδοχείο ή σε κάποιο γραφείο. Θα το βάλετε να δει ένα βίντεο, ένα webinar, ένα αυτοματοποιημένο webinar. Αλλά στο σημερινό μάθημα θα ήθελα να εστιάσω σε κάτι άλλο που χρειάζεται να γίνει πριν από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να πείτε στον υποψήφιό σας δεν είναι κάτι που λέγεται. Να εξηγήσω τι εννοώ. Τη στιγμή μόλις πριν μιλήσετε στον υποψήφιό σας, το κλάσμα του δευτερολέπτου πριν πείτε γεια σου στον υποψήφιό σας, πείτε μέσα στο μυαλό σας ενδιαφέρομαι για σένα. Αν ξεκινάτε κάθε συζήτηση με αυτή τη σκέψη, και μπορέσετε να το κάνετε και πράξη αυτό, δηλαδή όντως να ενδιαφέρεστε για τον υποψήφιό σας κατά τη διάρκεια όλης της συζήτησης που έχετε μαζί του, τότε δεν πρόκειται ποτέ να πείτε κάτι λάθος. Για να το θέσω ακόμα πιο απλά, όταν εστιάζουμε στο καλό του υποψηφίου μας, αντί να εστιάζουμε για παράδειγμα στα χρήματα που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν τελικά αυτός αγοράσει τα προϊόντα μας ή γραφτεί στο δίκτυό μας, ή να εστιάζουμε στο αν θα πούμε τα σωστά πράγματα ή όχι, ή στο αν έχουμε ντυθεί σωστά ή όχι. Στο αν θα καταλάβει ο υποψήφιός μας ότι είμαστε καινούργοι στη δουλειά και δεν θα ξέρουμε τόσο καλά. Ή στο αν θα καταλάβει ο υποψήφιός μας αν κερδίζουμε λίγα ή καθόλου χρήματα. Στο αν θα αρχίσει να μας δίνει αντιρρήσεις όταν του πούμε ότι πρόκειται για το δικτυακό marketing. Στο αν θα μας πει ο υποψήφιός μας ότι δεν έχει τα χρήματα. Στο ότι αν δεν ξεκινήσει πώς εμείς θα πιάσουμε το στόχο μας αυτό το μήνα. Στο πώς θα χειριστούμε την αντίρρηση ή την ερώτηση που πρόκειται να μας κάνει. Αν λοιπόν δεν εστιάζετε σε όλα αυτά και εστιάζετε στο καλό του υποψηφίου σας, τότε ποτέ δεν πρόκειται να πείτε κάτι λάθος. Αντιθέτως, αν εστιάζετε σε κάτι από όλα αυτά που μόλις ανέφερα, τότε κατά κανόνα θα πείτε κάτι λάθος. Ξεχάστε τα όλα αυτά και απλά δώστε την προσοχή σας στον υποψήφιο. Πολλές φορές, κάποιοι δικτυωτές, πριν, κατά τη διάρκεια και αφού μιλήσουν με τον υποψήφιό τους, έχουν στο μυαλό τους σκέψεις σαν αυτές που μόλις είπα. Αν λοιπόν σκέφτεστε κάτι από αυτά, ενώ σου μιλάτε με τον υποψήφιό σας, είναι πολύ πιθανόν αυτό να αποκαλυφθεί στον υποψήφιό σας. Πολλοί σκέφτονται ότι εντάξει θα το προσποιηθώ ρε παιδί μου, αλλά τελικά δεν γίνεται. Το μόνο άτομο που κορυδεύετε είναι ο εαυτός σας. Η αλήθεια είναι ότι αν ενδιαφέρεστε πραγματικά και ειλικρινά για τον υποψήφιό σας, φαίνεται σε ό,τι λέτε και ό,τι κάνετε. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανησυχείτε αν πείτε κάτι σωστό ή κάτι λάθος. Τώρα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σας δίνω την άδεια να είστε απροετοίμαστοι όταν κάνετε προσεγγίσεις ή παρουσιάσεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι αρκεί να ενδιαφέρεστε για τον υποψήφιό σας και να είστε τελείως απροετοίμαστοι, προφανώς και όχι. Αλλά αν μάθετε καλά τη δουλειά σας, δηλαδή αν μάθετε καλά τα προϊόντα της υπηρεσίας σας, μάθετε καλά την επιχειρηματική σας πρόταση, μετά μην προσπαθείτε να κάνετε μια παρουσίαση. Απλά βοηθήστε τον υποψήφιο να καταλάβει ποια είναι τα ωφέλη των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε ή της επιχειρηματικής ευκαιρίας. Και πώς το κάνετε αυτό? Το κάνετε μαθαίνοντας το ενδιαφέρον που έχει για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό φυσικά το καταφέρετε χρησιμοποιώντας το βήμα της πρόκρισης από τη φόρμουλα πρόσκλησης. Αυτό ήταν. Η σημερινή ιδέα ήταν από την εκπαίδευση της Ακαταμάχητης Πρόσκλησης και συγκεκριμένα από τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας. Η πρώτη δεξιότητα επικοινωνίας είναι να δείχνετε ενδιαφέρον στον υποψήφιο. Αν προσέξετε, είπα να δείχνετε ενδιαφέρον και όχι να είστε ενδιαφέρον ως άτομο. Κάτι που κάνουν οι περισσότεροι καινούργιοι δικτυωτές. Δηλαδή προσπαθούν να δείξουν ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στην ακαταμάχητη πρόσκληση μπορείτε να ακούσετε τις συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιώ για να ξεκινήσω μια συζήτηση με έναν υποψήφιο, καθώς και θα ακούσετε πώς γίνονται όλα αυτά στην πράξη, ακούγοντας κομμάτι-κομμάτι τηλεφωνήματα με πραγματικούς υποψηφίους. Αν ήταν να σας διδάξω μόνο ένα πράγμα σχετικά με την ανέβριση υποψηφίων, νομίζω ότι θα ήταν αυτό.
Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στην επικοινωνία, στην ανέβριση υποψηφίων, στις παρουσιάσεις, στο χειρισμό αντιρρήσεων και πολλά άλλα, επισκεφτείτε το networkpavlamarketing.gr και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται πάνω δεξιά. Επίσης, για να μην χάνετε αυτά τα βίντεο που ανεβάζω, ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook Greek MLM Coach ή κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται κάτω από το βίντεο αν το βλέπετε στο YouTube. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή, δείξτε πραγματικό ενδιαφέρον στους συνομιλητές σας και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!